Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές και χρόνια πολλά. Κυριακή μετά την Χριστουγέννηση σήμερα και η Εκκλησιαστική Διάλογη, μια εκπομπή της σειράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Παντελεήμονος του Δευτέρου, είναι και σήμερα μαζί σας. Φιλοξενούμενος της σημερινής εκπομπής είναι ο Μέγας Αρχιμανδρίτης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατήρ Ιωάννης Στασάς, με τον οποίο και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα νοήματα της Ευαγγελικής Περικοπής που ακούστηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία. Η Ευαγγελική Περικοπή είναι η φυγή του Ιησού εις την Αίγυπτον, η σφαγή των νηπίων και η επιστροφή του Ιησού από την Αίγυπτο. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ως ότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης όπου να είναι θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και την μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου». Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξυπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έστειλε τότε στρατιώτες και σκότωσαν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας: «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος, κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ που πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του στην Αίγυπτο και του είπε: «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Τότε ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στο όνειρό του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου ήρθε και κατοίκησε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Η τύχη, φίλοι τηλεθεατές, του νεογέννητου Θεού, του Θεού της φιλανθρωπίας και του Θεού της αγάπης, είναι από την πρώτη στιγμή τύχη σταυρού, τύχη θανάτου. Ο Ηρώδης κυνηγάει τον ήπιον Θεόν. Από την πρώτη και όλα στιγμή της γεννήσεώς του, ο σταυρός κρέμεται πάνω από τη ζωή του. Ή αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, σύμφωνα με τα όσα μας περιγράφει ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι η ώρα του Ιησού αρχίζει από τη γέννησή του. Και όταν χτυπήσει το ρολόγι 12 ακριβώς, ο Ιησούς θα είναι επάνω στο σταυρό. Αυτή η αντίθεση τώρα μεταξύ Ηρώδου και Ιωσήφ, ο οποίος γίνεται υπάκουος στην εντολή του Θεού. 3 φορές στη διηγησή μας ακούμε το «διαγερθείς παρέλαβε το πεδίον», τη μια να πάει στην Αίγυπτο, τη δεύτερη φορά να μείνει εκεί έως ότου του πει ότι θα γυρίσει πίσω, την άλλη φορά γιατί φτάνοντας στην Αίγυπτο που μένει βλέπει πάλι τον άγγελο Κύριου να του λέει «διαγερθείς παρέλαβε το πεδίον» και πήγαινε πίσω στη χώρα του Ισραήλ, και την τρίτη φορά είναι αυτή που πηγαίνει και βλέπει ότι δεν μπορεί να μείνει στη γη, δηλαδή στη γη Ισραήλ, διότι τα παιδιά του Ηρώδου βασιλεύουν εκεί και υπήρχε πάλι ο φόβος. Γι' αυτό πηγαίνει με θεϊκή εντολή και πάλι στη Ναζαρέτ για να εκπληρωθεί έτσι και η προφητεία ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Εδώ, Πάτερ Ιωάννη, υπάρχει μια, έτσι θα λέγαμε, μέσα στο σχέδιο του Θεού αντίθεση. Αυτός που έρχεται σωτήρας και λυτρωτής του Ισραήλ, αυτός που έβγαλε τον λαό του από την εγμαλουσία της Αιγύπτου,
αυτός ο οποίος ένεκα των αμαρτιών του λαού έρχεται να τον σώσει, όπως μας είπε κατά την Κυριακή πρώτης Χριστού γεννήσεως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αυτός τώρα γίνεται πρόσφυγας και πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πηγαίνει στην Αίγυπτο από τον ίδιο τον λαό τον οποίο ήρθε να σώσει από, και τους άρχοντές του από τον αμαρτιών αυτών. Ενώ πρώτα ο λαός πήγε στην Αίγυπτο και ο ίδιος σώζει τον λαό από την Αίγυπτο, τώρα αυτός που είναι ο σωτήρας αυτού του λαού, όχι μόνο από την δουλεία, αλλά ιδιαίτερα από την δουλεία της αμαρτίας, πηγαίνει τώρα και εκπατρίζεται και γίνεται πρόσφυγας στην γη της Αιγύπτου. Αυτό το γεγονός δείχνει καθαρά ότι το σταυρικό στοιχείο στη ζωή του Ιησού είναι έτοιμο από την πρώτη του κιόλας στιγμή και μάλιστα από τους ίδιους τους άρχοντες του λαού του και λιγότερο από τη μανία του Ηρώδου. Παρά τα αυτά όμως, αν και υπάρχει όλη αυτή η συνοχή μέσα στη διήγησή μας, οι τρεις ενότητες είναι σαφείς. Η φυγή στην Αίγυπτο, η σφαγή των νηπίων και η επιστροφή από την Αίγυπτο, ούτως ώστε να τα δούμε αυτά μέσα στην ίδια ενότητα που τελικά μας λένε ότι ο Χριστός από την πρώτη και όλα στιγμή, σαν Υιός του Θεού, σαν νήπιος Θεός της Φάτνης, καταδιώκεται από τους άρχοντες, από τον Ηρώδη και τους διαδόχους του Ηρώδη. Τελικά έτσι βρήκαν την πιο σωστή ολοκλήρωση οι προφητείες, εκπλήρωση οι προφητείες που είχαν πει κατά καιρούς οι διάφοροι προφήτες και ιδιαίτερα το προφητικό κήρυγμα μέσα σε αυτή την ιστορία, μια και η Κυριακή αυτή είναι και η τελευταία του έτους 1996, να τα δούμε και στη σύγχρονη της μορφή. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή την αντίθεση Παλιάς Διαθήκης, η λαού που πηγαίνει στην Εγμαλουσία και τώρα ο λυτρωτής που πηγαίνει στην Αίγυπτο ως πρόσφυγας. Εκείνο που αποτελεί διοίκουσα έννοια στην όλη διήγηση είναι ότι τελικά μέσα από όλα αυτά διακονείται το μυστήριο της σωτηρίας και η λύτρωση είναι πραγματικά το μεγάλο γεγονός, διότι τελικά ο Θεός έρχεται να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Το κράτος της αμαρτίας και το έργο του διαβόλου έρχεται ακριβώς να αναστείλει, να ανακόψει αυτήν την πορεία προς την ελευθερία. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει το σχέδιό Του, αλλά η πρόνοιά Του ακριβώς κατευθύνει τα γεγονότα, τα ιστορικά και συγκεκριμένα γεγονότα, ούτως ώστε να υπάρχει μία συνάφεια και μία, θα λέγαμε, παράλληλη έκφραση βίου με όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την ιστορία του Ισραήλ. Διότι βλέπουμε ότι η Αίγυπτος, που είναι η γη της δουλείας, είναι ο τόπος στον οποίο ο Ισραήλ δέχεται όλη την εσχάτη ταπείνωση, θα λέγαμε, και από εκεί ακριβώς ξεκινάει, από την Αίγυπτο, η ελευθερία του Ισραήλ. Εκεί έχουμε το Πάσχα, έχουμε την Διάβαση, έχουμε την Ερυθρά Θάλασσα, έχουμε την περιπλάνηση στην έρημο. Αυτή λοιπόν η εμπορία κατάστασης του λαού του Ισραήλ ανάμεσα στην Αίγυπτο, ανάμεσα στη γη της Επαγγελίας, είναι ένα, θα λέγαμε, στοιχείο διαδρομής, το οποίο έρχεται και κάνει και ο ίδιος ο Κύριος για να φανερώσει ότι ακριβώς το γεγονός της σωτηρίας είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να το σταματήσει καμία δύναμης, καμία αρχή, και όσο και αν οι άρχοντες του λαού συνήχθησαν κατά του Κυρίου, λοιπόν τελικώς γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει. Βεβαίως εκείνο που αποτελεί ένα στοιχείο τυπολογικής αναφοράς είναι ο λόγος, ο προφητικός, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου». Και βέβαια εδώ υπάρχει μια αναφορά στον παλαιόν Ισραήλ, διότι ο λαός του Ισραήλ είχε λάβει το χάρισμα της υιοθεσίας παρά Θεού, αλλά είναι και ο νέος Ισραήλ, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εκπροσωπεί ακριβώς ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και αυτή η αναφορά στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές συνδέεται, επαναλαμβάνω, με γεγονότα που τυπολογικά εκφράζουν το μεγάλο κεφάλαιο της ελευθερίας του ανθρώπου από την δουλεία της αμαρτίας. Και επειδή ακριβώς ο Κύριος ήρθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από την δουλεία στην αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο, γι' αυτό και η δική του διαδρομή
μέσα από τον διωγμό και μέσα από την καταδίωξη έρχεται ακριβώς να κινηθεί από τα συγκεκριμένα σημεία του συγκεκριμένου τόπου, ο οποίος διαδραματίζει έναν τυπολογικό ρόλο στο όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουμε ότι η γη της Αιγύπτου είναι η γη της δουλείας. Εκεί, σε αυτήν τη γη της δουλείας, διώχνει τελικά η κακία του ανθρώπου τον σαρκοθέντα ιών και λόγο του Θεού, που φανερώνει αυτό το πράγμα, ότι τελικά η ζωή της αμαρτίας οδηγεί τον άνθρωπο στη δουλεία, αλλά τελικά δεν καθίσταται αμετακίνητος αυτή η κατάσταση, διότι έρχεται η ώρα που ο θάνατος διακόπτει τη ζωή του Ηρώδη, τεθνίκα σιγάρ οι ζητούντες την ψυχή του πεδίου, και αυτό είναι το τέλος της αμαρτίας, αυτό είναι το τέλος της ενεργίας του διαβόλου, με την οποία έρχεται να διαστρέψει και να διαβάλει το έργο του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο θάνατος για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, και εκείνο που μένει πλέον αιώνιον, εκείνο που μένει αληθινό, είναι ότι το πεδίο Ιησούς παραμένει μέχρι και σήμερον και έως τη συντελείας του αιώνος, για να διδάσκει ότι όλοι πρέπει να γινόμεθα νήπια εις την κακότητα, τέλειοι τεσφρεσί, και να καταλήξουμε και κάτι ακόμη, ότι μέσα από όλα αυτά, αυτό που είδαμε στην Ευαγγελική περικοπή, είναι να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Αυτή η πλήρωση του προφητικού λόγου έχει ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα, να μας δώσει μία απόλυτον εικόνα της σημειολογίας, η οποία συνδέει την έλευση του Μεσσίου, την έλευση του Σωτήρος, και περιγράφει ακριβώς ακόμη και τις πιο πρακτικές λεπτομέρειες, που καταλήγουν στο ότι Ναζωραίος κληθήσετε. Αυτή λοιπόν η αναφορά δεν είναι τυχαία. Γιατί? Διότι μέσα στην γραμματεία του Ισραήλ και μέσα στην βιβλική, θα λέγαμε, αποκάλυψη των όρων που σημαδεύουν και σηματοδοτούν την έλευση του Μεσσίου, υπήρχαν όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι τα ιστορικά γεγονότα επιβεβαιώνουν κατά λεπτομέρεια αυτό τον προφητικό λόγο. Και βεβαίως δεν γίνονται τα γεγονότα για να εκπληρωθεί η προφητεία, αλλά τα γεγονότα εκπληρώνουν την προφητεία. Τα γεγονότα φανερώνουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ο Ισραήλ τελικά θα πολεμήσει το έργο της σωτηρίας, ο ίδιος θα μείνει έξω από αυτό το έργο. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος ομιλεί για τον αμπελώνα, ομιλεί για τους ποιμένες, τους κακούς που διεύθυναν τον λαό, έχει όλα αυτά τα πράγματα, και έχει ακριβώς και αυτές τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου, ότι Ναζωραίος κληθήσατε. Και αυτό που είπατε, Πάτερ Δημήτρη, από την πρώτη στιγμή ο διάβολος δεν είχε γνώση βεβαίως του μυστηρίου, αλλά ήθελε με κάθε τρόπο να ανακόψει αυτήν την πορεία της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι γεγονός ότι, όπως σωστά είπες, ότι η Αίγυπτος είναι τόπος της δουλείας, και σε αυτόν τον τόπο της δουλείας, καθώς πηγαίνει ο λυτρωτής, ο νήπιος Θεός, εκεί πραγματικά δεν είναι ανενέργητη η χάρη του Θεού. Σε αυτόν τον τόπο γκρεμνίζει τα είδωλα. Ας θυμηθούμε από τον ακάθιστο ύμνο, «Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μη ενέγκαντάσου την ισκήν πέπτοκεν». Και εκεί η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του νηπίου Θεού, γίνεται μια αφορμή πλέον, και καθώς η Ιερά Ιστορία και το πρόσωπό του παίζει αυτόν τον λυτρωτικό ρόλο μέσα στην ιστορία, όλο αυτό το σκοτάδι της Αιγύπτου μετατρέπεται σε φως αληθινό, και όλα αυτά τα είδωλα γκρεμνίζονται, και πραγματικά η θεϊκή γνώση, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το φως της γνώσεως ανατέλει πλέον και σε αυτή τη χώρα της δουλείας και σε αυτή τη χώρα του θανάτου. Παρά τα αυτά, είναι ενδεικτικό, Πάτερ Ιωάννη, για να συνδέσουμε την πρώτη, είναι συνδεδεμένα άρρηκτα η διήγηση, απλώς και μόνο επειδή το συζητάμε. Ο Ιωσήφ, λέγει το ιερό κείμενο, σηκώθηκε μόλις του είπε ο άγγελος. Ο δε εγερθής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον. Και είναι εκεί ως της τελευταίς Ηρώδου. Και έμεινε εκεί έως ότου πέθανε ο Ηρώδης. Αυτό το νυκτός
δείχνει το βεβαιασμένο από τη μια μεριά, αλλά και την ετοιμότητα του Ιωσήφ. Θα μπορούσε εδώ να πει ο Ιωσήφ, μα προηγουμένως, άγγελέ μου, δεν μου είπες ότι αυτός που θα γεννηθεί εκ πνεύματος Αγίου θα σώσει τον λαόν αυτού. Τώρα πού με στέλνεις? Δεν κάνει κανέναν τέτοιο διαλογισμό. Όπως και ο Μέγας Βασίλης και ο Ιερός Χριστός. Ζει το μυστήριο ο Ιωσήφ και καταλαβαίνει ποιος είναι ο ρόλος του. Υπηρετεί ακριβώς το θείο βρέφος. Και μια και είπαμε το Ιωσήφ, μην ξεχνούμε και τον Ιωσήφ, ο οποίος επολύθη από τους αδελφούς του στην Αίγυπτο. Βλέπετε, υπάρχει σύνδεση. Βλέπετε, και τα αδέλφια του Ιωσήφ τον πούλησαν λοιπόν στην Αίγυπτο για να τους σώσει τελικά. Ακριβώς. Στην Αίγυπτο. Και βλέπουμε ότι ο σωτήρας του κόσμου εκδιώκεται από την γη του για να σώσει τελικά το γένος ολόκληρο, το ανθρώπινο γένος. Υπάρχουν τέτοιες πολλές αντιστοιχίες, αλλά εκείνο που είναι το θαυμαστό είναι ακριβώς ότι ο Ιωσήφ πλέον σαν προσωπικότητα μέσα στην όλη ιστορία των λεπτομεριών και των θέσεων που έχουμε καταλαβαίνει πλέον το ρόλο του. Και γι' αυτό το βλέπουμε ότι είναι υπάκουος στην φωνή του Αγγέλου και είναι ο άνθρωπος που ζει το μυστήριο. Δεν διαλέγεται με τη φωνή του Θεού, με την εντολή του Θεού. Ξέρει ότι... σηκώνεται και πηγαίνει. Έτσι. Δεν κάνει κανένα διάλογο. Ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλης και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επιμένουν στο σημείο αυτό και κάνω ειδική υπογράμμιση, επειδή σήμερα γιορτάζουμε Δαβίδ του Βασιλέως, Ιωσήφ του Μνήστερος και Ιακώβου του Αδελφό Θεού, σε αυτή την Κυριακή έτσι η λειτουργική ζωή και παράδοση της Εκκλησίας μας θέλει. Εδώ οι στάσεις του Ιωσήφ. Τρεις φορές στη σημερινή μας δίγηση διαγερθείς από του ύπνου, κάνει αυτό που του λέει ο Άγγελος Κυρίου χωρίς να ρωτήσει αν αυτό είναι αληθινό, δεν είναι, και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Αυτή η πολυπραγμοσύνη που παρουσιάζεται και στον καιρό μας και σε άλλες εποχές και σε αυτές που θα έρθουν, όλα τα της πίστεως να τα βάζουμε κάτω από το πρίσμα της λογικής, να τα εξετάζουμε αν μπορούμε, αν είναι αληθινά αυτά, γιατί το είπε έτσι ο Θεός, γιατί το έκανε έτσι ο Θεός, καλύτερα θα ήταν έτσι, καλύτερα θα ήταν αλλιώς. Ακόμα να διαρωτώνται αυτές τις ημέρες πάλι πώς γεννήθηκε εκ Παρθένου, μα αλότριων των Παρθένων, των μητέρων η Παρθενία και ξένων τες Παρθένης η παιδοπία. Αυτό το μυστήριο το οποίο μεσηγεί η Εκκλησία τιμά και δεν το πολυπραγμονούμε, αλλά πίστη μόνη τούτο πάντες δοξάζουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο διακρίνει την προσωπικότητα του Ιωσήφ σε όλη του την έκφραση. Και η μετάβασή μας στο δεύτερο σημείο είναι ότι αντιπαραβάλλεται ο πράος Ιωσήφ, ο δίκαιος Ιωσήφ, αυτός που υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού Ιωσήφ, με τον Ηρώδιο, ο οποίος αντίθετα φοβάται, κλονίζεται, έχει σκοτώσει 2 από τα παιδιά του. Τελικά ο ίδιος έχει σπείρει τον φόβο στους υπηκόους του εκεί. Σε λίγο στη διήγησή μας είναι ότι ο ένεκα του φόβου αυτού σφάζει τα νήπια από 2 ετών και κάτω κατά τον χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Και έχουμε μια άλλη προφητεία του προφήτη Ιερεμία, ότι η φωνή αραμαϊκού στη θρήνωση και κλαδμός και ο δυρμός πολλής, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθεί, είναι ότι ουκ εσύ. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας, χθες κιόλας, 28 του μηνός, έχει αυτή την αναφορά στους μάρτυρες, στις 14.000 των νηπίων. Βέβαια, αν συλλάβει γεωγραφικά το γεγονός ότι ήταν μικρή η κόμη και δεν μπορούσε να έχει τέτοιων αριθμών νηπίων, αλλά μιλά και για όλη την περίχωρον εκεί. Και εν πάση περιπτώσει η σφαγή αυτή των νηπίων, πιστεύοντας ότι έτσι μέσα θα έχει και τον νηπίον Ιησού, δείχνει ακριβώς την κακότητα του Ηρώδου, ο οποίος κινείται πλέον από τις σατανικές δυνάμεις εν αντιθέσει προς τον δίκιο και σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος υπακούει χωρίς να πει λέξη, χωρίς να βάλει καν τη λογική του στο θέλημα του Θεού. Είναι ένα σημείο και αυτό. Και οπωσδήποτε οι πρώτοι μάρτυρες της πίστεως είναι τα νήπια. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, και βεβαίως οι πρώτοι μάρτυρες είναι τα νήπια. Εκείνο που βέβαια μέσα από όλα αυτά συνάγεται είναι ότι τελικά το έργο της αμαρτίας, όσο ληστρικά και ανδρά, όσο και φοβερότητα και αν έχει, τελικά δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο έργο της αγάπης του Θεού.
Είπατε πολύ σωστά ότι από τη μία πλευρά έχουμε την εικόνα του φοβερού Ηρώδου και από την άλλη του πράου Ιωσήφ. Πράγματι, ο Ηρώδης θέλησε με κάθε τρόπο να διαλύσει τα πάντα. Και βέβαια το αίτιο είναι το προσωπικό του κόμπλεξ, διότι και αν υποθέσουμε ακόμη ότι ήταν ένας κοσμικός βασιλιάς, αυτός που γεννήθηκε, δεν θα μπορούσε ο ίδιος να αντέξει τόσο βιολογικά μέχρι να ανδρωθεί και μέχρι να φτάσει στο σημείο που να είναι ο επίδοξος διάδοχός του. Αλλά βλέπετε, όταν υπάρχει η υπεροχή της εξουσίας, ο άνθρωπος ζει πλέον σε μία ανασφάλεια. Και η παραμικρά αντίρρησης και η παραμικρά αμφιβολία είναι ικανή να του διαταράξει ολόκληρο τον βίο. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά βλέπουμε τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος αντί να δεχθεί, πολύ σωστά είπατε, όλο αυτό το αποκαλυπτόμενο αλλά και βιούμενο ταυτόχρονα μυστήριο της σωτηρίας, περιορίζεται απλώς και μόνον στην αναζήτηση κάποιων ερισμάτων, είτε λογικής είτε επιχειρηματολογίας, όχι για να στηριχτεί, αλλά απλώς για να βρίσκεται σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση. Διότι αν κανείς θέλει να στηριχτεί, μπορεί να δεχθεί τον Θεό με την καρδιά του και μπορεί να αφήσει τον Θεό να φανερωθεί μέσα στη ζωή του. Και μπορεί πραγματικά να δεχθεί το πεδίο Ιησούς χωρίς να το καταδιώξει. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει ανασφάλεια και όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στον εγωισμό, τότε και μόνο το άκουσμα της παρουσίας του Θεού τον ταράζει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θέλει να βγάλει μέσα από την ζωή του τον Θεό. Δεν είναι ασύνδετο το γεγονός που διαβάσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή από αυτό που ζει σήμερα ο κόσμος. Ποιο δηλαδή? Την προσπάθεια και την εκστρατεία να βγάλουμε τον Θεό από τη ζωή. Να βγάλουμε τον Θεό από τη μέση, όπως τα λέγαμε. Γι' αυτό βλέπετε και μέσα από εκπομπές και από τηλεοράσεως και από του τύπου μία εκστρατεία εναντίον αρχικά του κλήρου, μετά της εκκλησίας, μετά των θαυμάτων, μετά της πίστεως. Για να φτάσουμε στο σημείο άλλοι να λένε γεννήθηκε ο Χριστός, δεν γεννήθηκε ο Χριστός. Όλα αυτά λοιπόν τι φανερώνουν? Δεν φανερώνουν μία επιχειρηματολογία η οποία ξεκινάει από μια έρευνα, από μια περιέργεια, από ένα ενδιαφέρον. Όχι. Έχει βαθύτερα ψυχολογικά αίτια. Όταν ο άνθρωπος δεν οικοδομήσει τον εαυτό του υπαρξιακά και εσωτερικά με έναν σωστό και υγιά προσανατολισμό, τότε ακριβώς δεν μπορεί να σταθεί ο ίδιος. Και επειδή δεν μπορεί να σταθεί ο ίδιος και επειδή ψάχνει να ενισχύσει ακριβώς την εγωκεντρική του παρουσία, στο άκουσμα και μόνον του Θεού ταράσεται. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, με κάθε τρόπο θέλει να βγάλει τον Θεό, θέλει να πει «Θεέ, απόστα απ' εμού, οδού σου ιδένε ου βούλομαι». Θέλει να πει ότι πέθανε ο Θεός, δεν υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό και ο λόγος, ο βιβλικός, τι λέγει, είπε «Άφρονε την καρδία αυτού, ουκέστη Θεός». Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι γίνεται ένας διωγμός. Για το ένα νήπιο σφάζονται χιλιάδες νήπια. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Βγαίνουν πολλοί στην τηλεόραση ή σε άλλα μέσα με τα οποία επικοινωνούν με τον κόσμο για να γλιτώσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους από την παρουσία ακριβώς του Θεού, έρχονται και σκανδαλίζουν χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί? Γιατί θέλουν να πείσουν τους άλλους, όχι ότι θα τους πείσουν τους άλλους, αλλά για να δημιουργήσουν ένα υπόβαθρο στο οποίο θα στηρίξουν την προσωπική τους ανεπάρκεια. Και πολύ σωστά είπατε, Πάτερ Δημήτρη, ότι υπάρχει μία αντίθεση. Απ' τη μία βλέπουμε τον άνθρωπο που δέχεται το μήνυμα του Θεού και ο άνθρωπος που δέχεται το μήνυμα του Θεού τελικά ξεπερνάει τις παγίδες. Και από την άλλη βλέπουμε τον θηριώδη Ηρώδη να ταράτεται, να ενεργεί εγκληματικά όπως ενήργησε και όπως ενεργούν και οι σύγχρονοι Ηρώδε, οι σύγχρονοι σφαγείς των λαών, διότι και σήμερα, εάν δούμε λίγο την φιλοσοφία μέσα από το πρίσμα της παγκοσμιότητας, θα δούμε αυτή ακριβώς η σφαγή των χιλιάδων αθώων ανθρώπων, είτε Έλληνες είναι αυτοί, είτε Κούρδοι είναι αυτοί, είτε Ασιάτες είναι, είτε Σέρβοι, είτε Αφρικανοί. Λοιπόν, πίσω από όλες αυτές τις σφαγές υπάρχει ένας Ηρώδης, ο οποίος αισθάνεται την ανασφάλεια και ο οποίος κινούμενος από το αίσθημα της υπεροχής
θέλει ακριβώς να εξοντώσει αυτό που τον ενοχλεί. Και βλέπουμε ότι τελικά αυτό το γεγονός που ξεκινάει από ένα βιβλικό περιστατικό έχει μία επέκταση και έχει μία παγκοσμιότητα, διότι οι αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο βιβλικό γεγονός κατά αντιδιαστολή αποτελούν και σήμερα και έως τη συντελεία του αιώνος θα αποτελούν την πραγματικότητα με την οποία θα συγκρούεται το πεδίο Ιησούς, με τον, η ακακία, με τον, η αθωότης, η τιμιότης, η καθαρότης, η αγιότης, με όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με την εξουσία, με την δύναμη, με το χρήμα, με το όπλο, με το μαχαίρι, με τη σφαγή, με τον διωγμό, με την δυνατότητα δηλαδή της βίαιης επιβουλής του προσωπικού θελήματος. Τώρα που έλεγες αυτά μου θύμισες ότι κάπου ο Ιώσεφος αναφέρει όταν σκολικόβρωτος απέθανε ο Ηρώδης, βρισκόταν προς το τέλος, διέταξε ακόμα και αυτή την φοβερή τη στιγμή της, του θανάτου του να συγκεντρώσουν Ιουδαίους μέσα στο στάδιο και με τον θάνατό του να τους φάξουν για να, να κλάψουν τα Ιεροσόλυμα, όχι βέβαια για αυτόν αλλά για τους συγγενείς και τους ανθρώπους που θα εσφάζουν του και θα αναθώνουν του μέσα στο στάδιο. Αυτήν την εικόνα ακριβώς περιέγραφες προηγουμένως, και η άλλη πλευρά είναι ότι αυτή η προφητεία του Ιερεμία δείχνει ακριβώς αυτό το στοιχείο που τόνιζες και ανέλησες προηγουμένως. Η Ραχήλ κλαίει ουσιαστικά για τις αμαρτίες του λαού της, ότι δεν υπάρχουν πλέον τα παιδιά, αυτά σφάχτηκαν και ο λαός αυτός βρίσκεται σε δεινή θέση, διώγνει τον λυτρωτή, τον στέλνει στην Αίγυπτο, και ενώ η επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία είναι αποφασιστική και λυτρωτική, εκείνο που τελικά ακούγεται από τον εκλεκτό και περιούσιο λαό του Θεού είναι ο κλαυμός και αυτός το κλάμα της Ραχήλ που ανεβαίνει εκεί ψηλότερα για να ακουστεί από παντού προς τη γη της επαγγελίας, και είναι αυτό που πραγματικά είναι ο κλαυμός, το δάκρυ, οι φωνές απελπισίας της σημερινής ανθρωπότητος που δεν θέλει να έχει τον σωτήρα και λυτρωτή μέσα της, να τον μέσα στην κοινωνία, στην καρδιά της, στην οικογένειά της, παντού. Και είναι το κλάμα ακριβώς και σήμερα των χιλιάδων νηπίων και των χιλιάδων ανθρώπων που υποφέρουν ακριβώς κάτω από την θηριωδία του σύγχρονου Ηρώδη, ο οποίος προσωποποιείται στα πρόσωπα πολλών και ποικίλων προσωπικότητων. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το πεδίο Ιησούς, το θείο βρέφος της Βηθλέμ, ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, έρχεται μέσα στον κόσμο και μεταφέρει το μήνυμα της παρουσίας του όχι με τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Έρχεται με την ταπείνωση, με την ασημότητα, με την σιωπή. Έρχεται λαθών ανάμεσα στην προσοχή και στις τιμητικές διακρίσεις των ανθρώπων, λαθών ετέχθησε υπό το σπήλαιο, και ακριβώς έρχεται να μας δείξει τον δρόμο που κι εμείς μπορούμε να πορευτούμε, γιατί τελικά η ισχυρή έρχεται η ώρα τους, έρχεται η στιγμή, έρχεται ο θάνατος, έρχεται το σκολικόβρο τον τέλος. Και όμως η ζωή του Κυρίου μπορεί από την πρώτη στιγμή, όπως είπατε, να είναι η ζωή του Σταυρού, η ζωή του Μαρτυρίου, η ζωή της θυσίας, η ζωή όμως που έχει σαν σφραγίδα ανεξάλειπτη και συνεχώς ακτινοβολούσα είναι η αγάπη, η οποία μένει και η οποία συνδέεται με την αιώνιου ζωή. Και τελικά βλέπουμε ότι ο θάνατος δεν κυριεύει. Το πεδίο Ιησούς, για να έρθουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το εσφαγμένο αρνίον, είναι εκείνο που τελικά θριαμβεύει. Είναι εκείνο που τελικά στέκεται ψηλά και πάνω από όλα αυτά, γιατί η κακία στο τέλος καταραίει και οι έχοντες την κακία, όσο ισχυροί κι αν είναι, όσο μεγάλοι εξουσιαστές κι αν είναι, οι υπηρέτες της ανομίας και της παρακοής στο θέλημα του Θεού, στο τέλος πέφτουν. Τύρανοι και δολοφόνοι στο τέλος πάντα πέφτουν. Αυτό είναι μία διαπίστωση και είναι η αλήθεια. Εκείνο που μένει είναι ο δρόμος της αγάπης και της αλήθειας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έρχεται να φέρει την αγάπη, έρχεται να φανερώσει την αλήθεια, έρχεται να δώσει τον τρόπο που κι εμείς θα ζήσουμε αυτήν τη ζωή,
έστω και μέσα από τους διωγμούς, έστω και μέσα από τους κατατρεγμούς, αλλά αμετακίνητο αγαθόν είναι αυτή η ειρήνη, την οποία έρχεται να φέρει στον λαό. Και ναι, μεν ο λαός τον οποίο ήρθε να διακονήσει, μπορεί να τον εξεδίωξε, μπορεί να τον οδήγησε στο σταυρό, εκείνος όμως θυσιάστηκε για ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι η παρουσία του Θεανθρώπου στη γη αποτελεί αυτήν την παγκόσμια διάσταση, αυτό τον οικουμενικό χαρακτήρα για τον κάθε άνθρωπο όλων των εποχών, και βλέπουμε ακριβώς ότι και σήμερα που ζούμε στο τέλος μιας χρονιάς, το 1996, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούργια χρονιά, στο 1997, η ίδια ατμόσφαιρα επικρατεί. Από τη μία ο Ηρώδης, από την άλλη ο Ιωσήφ με το πεδίο Ιησούς. Από τη μία ο διωγμός του Θεού μέσα από τη ζωή μας, και από την άλλη η υπομονετική παρουσία της αγάπης του Θεού ανάμεσά μας, έτοιμη να μας υπηρετήσει, έτοιμη να μας δώσει το μήνυμα της καινούργιας ζωής. Και νομίζω ότι εάν αυτό γίνει συνειδητό και αν αυτό το κατανοήσουμε όλοι μας, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τους προσωπικούς μας πειρασμούς και τις προσωπικές μας δυσκολίες, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος διερωτάται και λέγει, μα γιατί να με κυνηγούνε, μα γιατί να συναντώ τόσες δυσκολίες, μα γιατί τόσα προβλήματα, όταν ο ίδιος ο Σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού δοκίμασε την εξορία. Μιλάμε σήμερα και χθες μιλούσαμε για εξορίες. Ο πρώτος που εξορίστηκε είναι ακριβώς ο Σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού. Και τον εξόρισε η κακία. Και μέσα από την ζωή μας και εμείς οι ίδιοι εξορίζουμε τον Χριστό. Διώχνουμε τον Χριστό. Γιατί ο τόπος του Θεού είναι η δική μας η καρδιά. Λοιπόν, και διώχνουμε τον Θεό μέσα από τη ζωή μας. Εκείνος όμως έρχεται και επιστρέφει. Αρκεί τελικά να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός της παρουσίας του σαν ένα αναγκαίο γεγονός που θα μας χαρίσει και την ελευθερία αλλά και την καινούργια ζωή. Τη ζωή εκείνη που μπορεί να περνάει μέσα από τον θάνατο αλλά δεν ταυτίζεται με αυτόν. Παραμένει δυναμικό γεγονός που θυμίζει ζωήν και φανερώνει και μαρτυρεί ζωήν την αιώνιον. Με την τρίτη ενότητα, την επιστροφή του Ιησού από την Αίγυπτο και την εγκατάστασή του στη Ναζαρέτ, γιατί στην γη του Ισραήλ βασιλεύει αρχαίλαος ο γιος του Ηρώδη και φοβήθηκε μήπως έχει πάλι τα ίδια, πάλι με εντολή του Θεού χρηματιστής υπό του Αγγέλου μέσα από το όνειρο του υποδεικνύεται η Ναζαρέτ. Είναι εδώ να δούμε ότι παρά το σταυρώσιμο αυτό σημείο, παρά το ότι ο σταυρός, η δίωξη, η φυγή, η εξορία, όλος αυτός ο λαός και οι άρχοντες στρέφονται εναντίον του νηπίου Ιησού, παρότι αυτός ήρθε να σώσει όλους αυτούς από των αμαρτιών αυτών, δείχνει, θα λέγαμε, σκανδαλωδώς την επέμβαση του Θεού στην ιστορία, το σχέδιο του Θεού που εφαρμόζεται παρά τους ανελαίητους κινδύνους που προβάλλουν οι άρχοντες και οι άνθρωποι, και γι' αυτό το πράγμα οδηγείται τελικά ο Θεός, των Υιών του εις των Σταυρών και εις την Ανάσταση για τη σωτηρία αυτού του λαού. Βέβαια αυτό το δραματικό στοιχείο, όπως παρουσιάζεται, μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εξυπηρετεί ευρύτερα και τον σκοπό του Ευαγγελίου του. Ας θυμίσουμε και πάλι στους φίλους τηλεθεατές ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει το Ευαγγέλιο για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της οποίας τα μέλη κατεξοχήν ήταν εξ Εβραίων χριστιανοί που ήταν πρώτα Εβραίοι, και επειδή αυτοί είχαν απομακρυνθεί από τον προφητικό λόγο, είχαν φύγει και είχαν αλωτριωθεί από το κήρυγμα του προφητικού λόγου, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δίδει όλες αυτές τις δραματικές αλλά αληθινές καταστάσεις της κοινωνίας και υπογραμμίζει ότι τελικά το σχέδιο του Θεού εφαρμόζεται για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η επέμβαση του Θεού να προστατεύσει τον ήπιο Ιησού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι πλέον εμφανέστατο σε όλη αυτή την ιστορία. Και κάθε βήμα του Ιησού πλέον, όπως είπα και στην αρχή, μοιάζει σαν το ρολόγι. Κάθε λεπτό της ζωής του είναι αυτό που οδηγεί και καθοδηγεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, και τίποτε δεν μπορεί να τον ανακόψει. Γνωρίζει εκ των προτέρων ότι όταν χτυπήσει 12 ακριβώς η ώρα, ο Χριστός θα είναι πάνω στο Σταυρό. Αλλά γνωρίζει ότι 12 και 5 θα είναι στην Ανάσταση. Και ότι αυτή η Ανάσταση πλέον δεν έχει κανένα, εναντίον αυτής της Αναστάσεως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από οποιονδήποτε άρχοντες και από οποιονδήποτε λαό.
Και εκείνο βεβαίως που είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι τελικά μέσα στην όλη διήγηση υποφώσκει και κάτι άλλο, ότι η κοσμική εξουσία, η εξουσία του κόσμου τούτου, ουδέποτε μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει την εξουσία, την όντως εξουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί, διότι απλούστατα οι κατέχοντες στην εξουσία του κόσμου τούτου, οι άρχοντες αυτής της γης, ζουν πάντοτε με ένα κόμπλεξ υπεροχής και νομίζουν πως τα πάντα από αυτούς εξαρτώνται και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να συμβεί τίποτε. Λοιπόν, μέσα από την διήγηση αυτή φανερώνεται ακριβώς το πρόσκαιρον της αυτής εξουσίας και φανερώνεται και κάτι άλλο, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι έξω και πάνω από όλα αυτά. Γιατί, διότι ο επουράνιος βασιλεύς δεν έχει κανένα απολύτως κοινό ιδίωμα με τα στοιχεία των επιγείων βασιλέων. Έχει ακριβώς το άκρος αντίθετον. Η δύναμή του φανερώνεται μέσα από την ασημότητα και την αδυναμία αυτού του κόσμου. Η ζωή του, η πορεία του, το έργο του είναι αληθινό και αιώνιο. Γι' αυτό δεν ταυτίζεται ποτέ με όλα αυτά που αποτελούν προσκαιρότητα και ματαιότητα. Και από την άλλη πλευρά δίδει το μήνυμα που είναι σαφέστατο και για τη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία πάντοτε ήταν και είναι και θα είναι στο μάτι των εκάστοτε ισχυρών, οι οποίοι άλλοτε την θέλουν ως υποχείριον, άλλοτε τη θέλουν να τους κάμει τις εξυπηρετήσεις και να εκπληρώνει τους προσωπικούς των σκοπούς, και άλλοτε την θέλουν ακριβώς στην Αίγυπτο. Αυτά όλα και σήμερα έχουν τη σημασία τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, καθώς τελειώνει αυτή η χρονιά, τα μηνύματα της Ευαγγελικής Περικοπής που αναλύονται και αναφέρονται σε ένα ιστορικό γεγονός της φυγής του Κυρίου εις την Αίγυπτο, δίδουν ακριβώς αιώνια διδάγματα και για το σήμερα και για το αύριο. Γιατί οι ιερώδες πάντοτε θα ζητούν την ψυχή του παιδίου. Αλλά για αυτούς ισχύει το τεθνίκαση. Οι ζητούντες την ψυχή του παιδίου. Που σημαίνει ότι όποιοι διωγμοί και αν ήρθαν, όποιοι διωγμοί και αν έρθουν, το παιδίο Ιησούς θα παραμένει πάντοτε ο διακονών την αγάπη και τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν πρόκειται τίποτε να αλλάξει τα πράγματα. Ο Θεός πάντοτε θα είναι ανάμεσά μας. Ο Θεός πάντοτε θα θέλει τη σωτηρία μας. Έστω και αν οι ισχυροί της γης θέλουν να κλείσουν αυτή τη γλώσσα, έστω και αν θέλουν να βγάλουν μέσα από την ζωή την ζώσα παρουσία του, δεν θα το κατορθώσουν. Όπως δεν το κατόρθωσαν με τα μέσα που μέχρι σήμερα χρησιμοποίησαν. Ούτε το σπαθί, ούτε οι εξορίες, ούτε οι διωγμοί αδελφών μας χριστιανών ανά την Ιφίλιον κατέστησαν εμπόδιο εις το να υπάρχει και να ζει και να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού. Επομένως, τα όσα είπατε προηγουμένως είναι πολύ έτσι σημαντικά να γίνουν κατανοητά και απλά στην πρακτική ζωή, γιατί θα έλεγα ότι η διήγηση που σήμερα διαβάστηκε στην Εκκλησία Πάτερ Δημήτρη έχει μία πρακτικότητα. Εμείς μπορεί να λέμε εδώ αυτή την ώρα πολλά λόγια και ίσως ορισμένα από αυτά να είναι και δυσνόητα και ίσως μερικά από αυτά να ενοχλούν μερικούς, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτική η περιγραφή. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ηρώδης μπορεί να ταράτεται, μπορεί να επιχειρεί όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία επιχειρεί, γιατί πάντοτε ο διωγμός της πίστεως δεν είναι ιδεολογικός. Είναι εγκληματική πράξη, συνδέεται με εγκλήματα, συνδέεται με διωγμούς, συνδέεται με μεθοδεύσεις άνομες και πονηρές, όπως και ο Ηρώδης. Τι έκανε? Κάλεσε τους μάγους να μάθει, να εξακριβώσει. Λοιπόν, βλέπετε, όλη αυτή η πονηρία και όλη αυτή η διπλωματία εις τον τρόπο του και εις την σκέψη του έχουν μια βιωσιμότητα περιορισμένη. Όπως και μέσα στην πράξη της ζωής μας, όλοι αυτοί που διώκουν την Εκκλησία και οι μέθοδοι τους και οι τρόποι τους έχουν μία βιωσιμότητα περιορισμένη.
Το τέλος τους είναι σαφές, τεθνίκαση. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι ο καθένας από εμάς, στην προσωπική μας ζωή, γιατί εντάξει, τα συστήματα έρχονται και παρέρχονται, οι άρχοντες έρχονται και παρέρχονται, σήμερα υπάρχουν, αύριο χάνονται. Εμείς προσωπικά όμως, ποια τι κάνουμε, παίρνουμε. Εμείς δεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας ή και εμείς τον διώχνουμε, γιατί φοβόμαστε την παρουσία Του. Γιατί ο εγωισμός δεν μας αφήνει να δούμε ότι τελικά η άνοδός μας γίνεται μέσα από την υψοποιώ ταπείνωση. Γιατί δεν μας αφήνει να καταρροήσουμε ότι τελικά ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει εμάς τους ανθρώπους θεούς, για να μας ανεβάσει σε αυτό το ύψος του ουρανού, για να μας καταστήσει κληρονόμους των αιωνίων αγαθών. Και αυτό δεν το έκανε αφηρημένα, το έκανε προσωπικά για τον καθέναν από εμάς, για μένα, για σένα, για όλους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι κατά πόσον εμείς προσωπικά σήμερα δεχόμαστε τον Κύριο ως Βασιλέα στη ζωή μας, ως Κύριο και Θεόν, διότι ου πάσο λέγον με Κύριε Κύριε, αλλά ποιόν το θέλημα. Κατά πόσον λοιπόν εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού, κατά πόσον δεχόμαστε τον Χριστό σαν τον Βασιλέα της καρδίας μας, της καρδιάς μας, ή κατά πόσον και εμείς τον διώχνουμε μακριά. Αυτό είναι ένα ερώτημα και νομίζω ότι ο καθένας μας με ειλικρίνεια μπορεί να δει στην πράξη τι συμβαίνει στη ζωή του. Νομίζω πως οι τελευταίες σκέψεις, φίλοι τηλεθεατές, οδηγούν στο συμπέρασμα. Τώρα που εκπνέει, τώρα που δει το 1996, να καθρεπτήσουμε τον εαυτό μας στα όσα είπαμε σήμερα και σε ένα άλλο και κάποιες άλλες σκέψεις, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Και να ξεκινήσουμε το 1997, το οποίο ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη αποτελεί και έναν σταθμό, γιατί η Θεσσαλονίκη θα γίνει το κέντρο της ζωής του κόσμου ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να δικαιώσουν άλλη μια φορά τον Απόστολο Παύλο, που τους είπε γράφοντας στην πρώτη προς αυτούς επιστολή, ότι αφημών εξήχεται ο λόγος έως Αχαΐας και έως εσχάτου της γης. Η ευσέβεια λοιπόν, η αγιοσύνη, για να δικαιωθεί και η Θεσσαλονίκη ως αγιοτόκος, η μαρτυρία της Θεσσαλονίκης και όχι της πόλης της άψυχης, αλλά ημών των πολιτών, των μελών της Εκκλησίας και των πολιτών αυτής της πόλης της Θεσσαλονίκης, της πόλεως του Αγίου Δημητρίου, θα πρέπει να είναι μια μαρτυρία ζωντανή και αληθινή μέσα στο 1997. Και όλες αυτές οι σκέψεις για τους σύγχρονους ηρώδες, όλα αυτά τα εγκλήματα και τα αίματα που σφραγίζουν το έτος 1996, να μην τα δουν αθώα ματάκια παιδιών, να μην τα δουν αυτές οι αθώες ψυχές που πληγώνονται, γιατί ουσιαστικά τα σφάζουμε, όπως ο Ηρώδης έσφαξε 14.000 νήπια. Εκατομμύρια μικρά παιδιά σφάζουμε σήμερα με το κακό μας παράδειγμα, με τις αιματοχυσίες, με τους τρόπους αυτούς τους άγριους του Ηρώδη. Γι' αυτό λοιπόν ας σκεφτούμε ότι ο προφητικός λόγος εκπληρώθηκε, βρήκε όλη την ιστορική του σημασία και όλο αυτό το γεγονός που προανήγγειλε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 2000 χρόνια τώρα, το πρόσωπο αυτό το ιστορικό, ποιο ρόλο παίζει στη ζωή μου, στη ζωή σου? Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, τότε δεν μπορούμε παρά να προσερχόμαστε στην Εκκλησία, να αγαπάμε την Εκκλησία, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, διότι εκεί δια της Εκκλησίας σώζεται ο άνθρωπος και οδηγείται στη σωτηρία. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, ευχαριστώ τον πατέρα Ιωάννη, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Σας μεταφέρομαι τις πατρικές ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης κυρίου κυρίου Παντελεήμονος, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται και αυτή η εκπομπή, για έναν ευτυχισμένο χρόνο που θα ανατείλει το 1997, να είναι ειρηνικός, ευλογημένος και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το δώσει ο Θεός ανάλογα με την πιστεύουσα καρδία του. Αρκεί αυτό που ζητάμε να είναι για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία τη δική μας. Φίλοι τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μια παραγωγή της ΕΤΡΙΑ υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρίου κυρίου Παντελεήμονος του Δευτέρου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Κυριακή, μετά από ένα χρόνο, το 1997. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε και ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Χαίρετε.
πίσω η στάη με μαγιό. Φοβορήστηκα. Κουράστηκα. Έτσι μου έρχεται να λυποθυμίσω. Μάλιστα, κατανοώ το δράμα μου. Για πες μας όμως. Συγκλονιστικά τα πράγματα, για πες μας. Λοιπόν, μετά από εκεί, χαιρετίσματα. Τι, είπες χαιρετίσματα σε κάποιον που είδες. Το λαλιώτη. Μετά από εκεί ξυπνάω. Και βλέπω μπροστά μου το λαλιώτη. Στο υπεχοδέ. Όχι, πιο υπεχοδέ. Στο γήπεδο είχε πάει να δει τον ντέρμπι. Μάλιστα. Κατάλαβα τι τράβηξες, δύσμηρα και κάρμηρα. Το ξέρεις παρακάτω μετά να σου το πω. Δεν φτάνει αυτό. Ναι.